Γεια χαρά παιχτηρίζουμε και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα νέο επεισοδιά και εδώ στο Formula 1 22. Σήμερα συνεχίζουμε το τρίτο μας Grand Prix στην Αυστραλία, αν δεν κάνω λάθος. Και όπως πάντα ξεκινάμε πάντα με τις προπονήσεις μας, τις οποίες πάντα κάνω έτσι έναν γύρο δοκιμαστικό για να τον δούμε όλοι. Και μετά όλα τα υπόλοιπα, αν δεν γίνει κάτι έτσι juicy, το κόβω να μην βλέπω τώρα την προπόνηση. Λοιπόν, ξεκινάμε με την κλασική μας πρώτη προπόνηση, αυτή που μας δίνει 5 γύρους και δεν ξέρω τι θέλει να κάνουμε, λογικά χρόνο. Έχω ήδη ανεβάσει τη δυσκολία του παιχνιδιού, όσοι θυμάστε το προηγούμενο επεισόδιο, γιατί δεν το ήξερα. Γιατί πάντα στην προπόνηση, πάντα μα πάντα, θα έχω κάποιον μπροστά μου. Ποιος είναι? Ο Λατίφη. Οπα, συγγνώμη Λατίφη, είδες, δεν σε ακούμπησα δυνατά, δεν κάναμε ζημιά, δεν έγραψε τίποτα το μονοθέσιο, αλλά σε παρακαλώ κάνε λίγο στην άκρη γιατί είναι προπονήση, έτσι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τα λέμε. Ναι, τι λέγαμε, ναι, αυτά. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, καθώς ο πρώτος γύρος δεν θα το κόψω καθόλου, να το μάθουμε κιόλας μαζί, να δείτε τι πίστα. Και να μάθω και εγώ εννοείται την πίστα, βέβαια, όχι μόνο αυτό. Αν δεν γίνει, μέχρι τώρα καλά τα βλέπω. Ελπίζω να μην γίνει κάτι περίεργο, δεν θέλω να χάσω καμία στροφή τώρα. Καθώς δεν θέλω να κάνω τα restart και δεν μ' αρέσει. Όλα καλά τα βλέπω. Σχετικά εύκολη πίστα, σχετικά δεν την ξέρω, είναι πρώτη φορά που την κάνω. Από ό,τι βλέπω παιχτούρες μου είναι μια πάρα πολύ απλή και εύκολη έτσι πιστούλα. Έχει κάποιες έτσι τρίκι στροφές, μπορεί δηλαδή αν δεν πατήσει έγκαιρα το φρένο να φύγεις εκτός. Μου πήγε να τύχει τώρα μια-δυο στροφές. Κατά τα άλλα καλή είναι. Όπως βλέπετε ολοκληρώνουμε που να είναι τον έναν γύρο, οπότε αν δεν γίνει κάτι περίεργο θα το κόψω. Εντάξει, είπαμε. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε και τους 5 γύρους προπόνησης, αμάν δηλαδή, μας ενδιαφέρει μόνο το Grand Prix στο τέλος. Τελευταίες στροφές πριν το τέλος του 5ου γύρου και την ολοκλήρωση της προπόνησης. Τα πράγματα όπως καταλάβατε πήγαν αρκετά καλά. Είναι όλα πράσινα όπως βλέπετε και οι 5 γύρους, οι 4 και λογικά και ο 5ος γύρος μου θα είναι πράσινος. Οπότε μία από τις 3 προπονήσεις μόλις ολοκληρώθηκε. Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στην επόμενη. Έλα, 5 στα 5 λέει το race strategy. Εντάξει, σας είπα, θα είναι πολύ εύκολη πιστούλα αυτή, δεν χρειάζεται πολύ να τα βλέπουμε όλα. Είμαι και δεύτερος όπως βλέπετε σε χρόνο, οπότε τώρα που ανέβηκε η δυσκολία τα μποτάκια είναι και λίγο καλύτερα και στο χρόνο. Μάλιστα, για να δούμε πως θα πάει αυτό, ελπίζω να πάρω το pole position αργότερα γιατί θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό λογικά πρέπει να είναι με τα κουτάκια, οπότε θα πρέπει να προσέχω ιδιαίτερα πως θα μπαίνουν τις στροφές. Αν δεν είναι αυτό με τα λάστιχα, ναι, αυτό με τα κουτάκια είναι. Εντάξει, αυτό είναι το πιο εύκολο. Δεν ξέρω αν θα βγάλω τώρα χρόνο, θα είναι λίγο πιο προσεκτικός εδώ τώρα, ειδικά με το φρένο. Να πάρω την προπόνηση με ενδιαφέρει, τώρα για το χρόνο το διορθώνω στο qualify round, ελπίζω. Ό,τι βγει παιδιά, ναι, εντάξει. Αυτό είναι εύκολο αν διατηρείς ένα normal speed και παίξεις καλά. Εντάξει, καμιά φορά τυχαίνει να χάσω ένα ή δύο κουτάκια, ρε παιδάκι μου. Για την ακρίβεια ένα, αλλά μετά χάνεις και το δεύτερο καπάκι, είναι κόκκινο, δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, κομπλέ. Εντάξει, το τελειώνω αυτό και είμαστε έτοιμοι για τον επόμενο. Να δούμε και τι θέση θα βγούμε.
was a really good job indeed. We got a lot of valuable information out of that. Well done. Εντάξει, 4 στα 5. Καλά είναι, καλά είναι. Πρέπει να χάσει ένα-δύο κουτάκια, αλλά τα βήκαμε καλά. Μάλιστα. Άρα okay, πάμε, πάμε. Συνεχίζουμε στην επόμενη... στην επόμενη μέρα. Μην το χρονοτριβούμε. Αμάν, όπως βλέπετε, έχω πέσει την 9 θέση γιατί προσπαθούσα να πάρω τα κουτάκια perfect, γιατί δεν με νοιάζει ο χρόνος. Και βλέπετε τώρα σιγά σιγά αυτό ζορίζει. Τώρα και με τη δυσκολία που ανεβάσαμε, εννοείται. Και τώρα το αγαπημένο μας, tire management. Πάλι δεν θα κάνουμε χρόνο, γιατί αν θυμάστε δεν πρέπει να ζορίζω τους τροχούς μου και να τους κουράζω και να τους ζεσταίνω, να τους λιώνω τη γόμα και όλα τα σχετικά. Οπότε να δούμε τι θέση θα πέσουμε, γιατί θα πέσουμε, είναι στάνταρ να ξέρετε. Όπως θα δείτε και εσείς πάνω, σε, βασικά πριν από το τέλος κάθε γύρου θα σας δείχνω το γράφημα. Βλέπετε τώρα που το έχω μάθει, το έχω πάει σχετικά καλά, είναι άνοδος η πορεία. Πάμε τώρα για το επόμενο γύρο. Βέβαια ο χρόνος να ξέρετε είναι χάλια, παίζει να πέσουμε κι άλλο. Ελάφρως λιγότερο βλέπω το γράφημά μου τώρα, δεν πειράζει, δεν πτωούμαστε. Απλά φοβάμαι τη θέση αργότερα. Σε κάθε γύρο βλέπω όσο πάω και χειροτερεύω ρε, τι γίνεται. Να δω τι θέση θα βγούμε τώρα, παιχτούρες μου. Ετοιμαστείτε για τα χειρότερα ρε. Μόνο το pole position με γλιτώνει μετά, στο qualify round. Για πάμε γκαράζ, τώρα που τελείωσε η προπόνηση. Πέντε στα πέντε. Ήμουνα σίγουρος ότι το tire management θα το είχα κάνει perfect. Αλλά ο χρόνος, όλα να μάθουμε. Δεν θέλω καν να το σκέφτομαι, παιδιά, να ξέρετε, ρε. Εδώ δεν μου δείχνει πολλά, πρέπει να κάνω next day. Οχ, οχ, οχ. Έλα, δώσ' τα κακά τα νέα. Δεν με βλέπω ούτε καν τους 14. Εντάξει, ναι. Ναι, πού είμαι. Εντάξει, ρε, ναι. Ναι, 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 ναι. Καλά, εντάξει. Καλά κρασιά, παιδιά. Τουλάχιστον εδώ βλέπω πήραμε σχεδόν αρκετά καλά σε πόντους μας έδωσαν που κάναμε πολύ καλά την προπόνηση. Οκ. Okay. Λοιπόν, όπως είπα, πρέπει να κάνω ένα καλό qualify round. Αν δεν πάρω το pole position, έστω οι πρώτες θέσεις, γιατί ακόμα δεν έχω γυρίσει τους γύρους, είναι 5 γύροι, και αν ξεκινήσω χαμηλά, το χάσαμε το παιχνίδι, παιδιά, να ξέρετε. Αυτά. Λοιπόν, παιχτήρες μου, για κάποιο λόγο ή κράσαρε το πρόγραμμά μου ή δεν το έγραψα ποτέ, τα qualify round δεν το έχω. Παρ' όλα αυτά είχα πάρει το pole position, το βλέπετε και εδώ στην οθόνη σας, ο αγώνας ξεκινάει, ευχηθείτε μου καλή τύχη και ξεκινάμε. Τώρα να δούμε και να απολαύσουμε έναν αγώνα που πατάω λίγο μέσα στις γραμμές. Ξεκίνησα καλά. Κάτσε, δεν ξέρετε τώρα, δεν μπορώ να μιλάω, αγχώνομαι κάργα σε αγώνες. Έτσι χάλια μόνο να μπινέμπαινα σε εκείνη τη στροφή θα ήμουν πιο ευχαριστημένος. Ωχ, Θεέ μου, όχ, έτσι να συνεχίσω και θα χάσω την πρωτιά πολύ σύντομα, παιδιά, ρε. Αλλά εντάξει, δεν το βλέπω, δεν ξέρω, εδώ κοίτα. Δεν, το έχω χάσει τελείως, ρε, το έχω χάσει τελείως.
Απορώ μόνο και πώς μου έδωσε το fastest lap. Αποκλείεται να κρατήσω fastest lap εδώ πέρα εγώ. Δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση. Κάπως αρχίζω να συνηθίζω λίγο εδώ τις στροφές, όπως βλέπετε κι εσείς. Έχω αφήσει σχετικά καλή απόσταση με τον Πέρες πίσω μου. Βέβαια, εδώ αυτές οι τελευταίες στροφές πριν τον τερματισμό του κάθε γύρου είναι λίγο πολύ περίεργες. Απαιτεί προσοχή και καλό φρένο. Με δυσκολεύει λίγο εκεί. Έχω την αίσθηση ότι πάει λίγο γλίστρισα. Ακόμα έχω το fastest lap. Α, είπα και εγώ. Ποιος το πήρε? Ο Κάρλος. Ο Σέινς. Αν δεν το σκότσε το ονοματάκι του. Α, είπα και εγώ. Σιγά μην κράταγα το fastest lap για πολλή ώρα. Άρα θα έχουμε άλλον driver of the day. Εντάξει, δεν με ενοχλεί αυτό. Το κύπελο να τσιμπήσω εγώ χωρίς να το λούσω εγώ σε καμιά στροφή. Γιατί... κάτσε. Γιατί αγχώνω που αγχώνομαι εύκολα. Τέλος πάντων, καλά πάμε. Καλά είναι. Άντο και το λούσιμο που λέγανε πεκτούρες μου σε αυτές τις τελευταίες τροφές του κάθε γύρου και είχα αφήσει και πολύ καλή απόσταση με τον Πέρες. Καλά θα πάει αυτό, έτσι να συνεχίσω εγώ και θα με δείτε πολύ εύκολα τώρα στο τελευταίο γύρο τώρα που τρέχει δεύτερο και τρίτο. Για να μην πω και τελευταίο έτσι, κοιτάμε και γυρίσουμε μονοθέσιο. Καληνύχτα μου. Και βλέπετε έχω αφήσει πολύ καλή απόσταση από τον Πέρες για κάποιο λόγο. Παρόλο που ανέβασα, όπως είπα, και τη δυσκολία, είναι τρίτη με την φορά που το λέω, έτσι για να το τονίζω. Δεν ξέρω, έχω αρχίσει και κάνω καλό μονοθέσιο με αυτά που ξεκλειδώνω. Όπα, fastest lap ο Verstappen. Α, το πήρε άλλος τελικά. Μ' αρέσει που κάνουν οι άλλοι fastest lap, αλλά εγώ όμως πρώτος. Τέλος πάντων, πολύ μιλάω, πολύ γελάω και ξέρετε τι λέει, ε. Μπαμ στον τοίχο.
Οχ, καλά είσαι, καλά είσαι, εντάξει, ναι, καλά είσαι. Ναι, πλησίασε ο Πέρες. Τώρα έχω αρχίσει και αγχώνομαι, ρε. Κοίτα τι γίνεται, κοίτα. Μην πατήσω φρένα. Έλα. Ο πίσω μου Πέρες, έλα το πήραμε, παιδιά, έλα. Έλα, τελείωσε. Ουφ. Όπως στο τέλος αγχώθηκα πολύ άσχημα, ρε. Αγχώθηκα πάρα πολύ. Τελικά driver of the day ο Hamilton. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς πάει. Πάει με τον χρόνο. Γιατί πριν ήταν ο Verstappen σε fastest lap. Μάλλον δεν έχει να κάνει με το fastest lap, έτσι. Τέλος πάντων, εγώ ξέρω ότι πήραμε το κύπελο. Άλλο ένα κυπελάκι στην κατοχή μας. Εντάξει, όταν έχεις pole position και δεν το λούσεις και δεν αγχώνεσαι όπως εγώ, είναι ας πούμε εύκολο να κρατήσεις την πρώτη θέση. Αν έχεις κάνει και τις προπονήσεις, λίγο να μάθεις την πίστα βέβαια, γιατί βλέπετε τι γίνεται. Εγώ εντάξει, αγχώνομαι έτσι άγρια, δεν είμαι και ειδικός με τις φόρμουλες, παρ' όλα αυτά το παλεύω, βγάζουμε και τα λεφτάκια μας, να δούμε τι μπορούμε να ξεκλειδώσουμε και να αγοράσουμε. Δεν ξέρω αν θα το κάνω τώρα στο βίντεο ή θα το κάνω μετά off camera, δεν ξέρω, θα δούμε. Δεν θέλω να γράφει και πάρα πολύ ώρα τα βίντεο αυτά. Ίσως το κάνω off camera καλύτερα, δεν υπάρχει λόγος. Φτάσαμε τώρα βασικά στον τέταρτο γύρο. Ποια πίστα θα μας δώσει δεν ξέρω. Λοιπόν, νομίζω ναι, θα το κόψω μόνο. Αν βγαίνει και πολύ μεγάλο το βίντεο και κουράζεστε. Αυτό είναι το επεισοδιάκι, παιδιά. Θα κάνω εγώ τα σχετικά μου εδώ, τις προπονήσεις και όλα τα challenge που θα μου δώσει. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό βιντεάκι, πείτε κάτω στα σχόλια αν θέλετε να δείτε κάτι συγκεκριμένο, καμιά ρύθμιση ή κάτι από εμένα. Κάντε ένα like, κάντε ένα sub αν δεν είστε sub, να βοηθήσει το κανάλι έτσι να μεγαλώσει και να μεγαλώσουμε και εμείς σαν ομάδα και σαν παρέα. Θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Έως τότε, γεια χαρά!